αντιλήψεις, με αξιώσεις τον Δήμο, ότι είσαι ταγμένος ο σκοπός της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει κάτι να θυσιάσεις. Ναι. Αυτό το οποίο... Εσείς το λέτε από ιστεροβουλία αυτό. Γιατί θέλετε να τους βάλετε μέσα στον κατάλογο στην Τρόικα από αυτούς που απολύσατε. Για να βάλετε δύο ακόμα. Είναι η λογική που θέλω να μειώσω και τον αριθμό των βουλευτών. Βλέπετε από 300 σε 200 να μετρήσουμε και αυτούς τους. αυτό μου λέτε. Πιστεύετε ότι πρέπει να, μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών? Και το έχω πει πολλές φορές. Το... Ναι. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Το λέω από το 10. Δεν το λέω τώρα. Ναι, αλήθεια. Το λέω από το 10. Θα ήταν μια κίνηση. Πάντως, η οποία θα έπαιρνε ένα κομμάτι της έντασης και της οργής η οποία υπάρχει σήμερα για το πολιτικό σύστημα, θα έπρεπε να συνδέεται βέβαια με μια δραστική αλλαγή του εκλογικού νόμου, με άλλες πιο μικρές εκλογικές περιφέρειες, ενδεχομένως με ένα μεικτό εκλογικό σύστημα το οποίο θα συνδυάζει λίστα με σταυρό σε πιο μικρές περιφέρειες, αν θέλουμε να κάνουμε μια οργανωμένη και συστηματική παρέμβαση και όχι απλά μια τουφεκιά. Θέλω πάντως να σας πω για να επανέλθω, διότι όσο το σκέφτομαι τόσο. Ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Κακλαμάς θα πανηγυρίζει για τη δήλωσή σας. Είναι φανερό. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός λέει το κόμμα στηρίζει έστω και χαλαρά τον Άρη Σπηλιοτόπουλο, όταν ένας κεντρικός υπουργός λέει: εγώ παιδιά, δημοσίως δεν μπορείτε να πούμε ποιον είμαι. Δεν και τη στιγμή που όλοι οι υπουργοί, λίγος πολύ, λένε: εντάξει, χαλαρά είναι, αλλά εμείς με τον Άρη είμαστε. Εγώ σας ο Μητσοτάκης λοιπόν σου λέει με τον Κακλαμάνη. Μα πάτε τώρα να εκμεύσετε. Να σπείρουμε ζυζάνια. Να σπείρετε ζυζάνια, να εκμεύσετε κάτι το οποίο δεν είπα. Εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη για τα ζητήματα. Εγώ δεν θα έδινα χρήσματα. Δεν θα έδινα στήριξη. Μάλιστα. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτή είναι η άποψή μου, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο, αφού έχω άλλη προσέγγιση για τα δημοτικά. Δεν την έκρυψα ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία όμως έδωσε στήριξη, έδωσε χρήσματα. Έμεσα. Από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία κάνει τις επιλογές της, στον βαθμό λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία κάνει τις επιλογές της και εγώ είμαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, συντάσσομαι με αυτές τις επιλογές, αλλά έχω μια άλλη θεώρηση για το πώς πρέπει να παίζεται το παιχνίδι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω πώς να το πω πιο καθαρά. Εντάξει, τώρα είναι σαφέστερο από πριν. Ναι, όμως λέτε ότι πρέπει να παραιτηθούν όσοι τέλος πάντων κατεβαίνουν στο στίβο. Ναι, ας πούμε, δώσω ένα παράδειγμα. Ο κ. Καλαφάτης που ήταν υπουργός παραιτήθηκε. Παραιτείται από υπουργός. Και πολύ καλά κάνει. Διότι προφανώς δεν μπορεί να. Από υπουργό λέτε ή από βουλευτή εσείς? Εγώ πάω και ένα βήμα παραπέρα. Αλλά λέω ότι η παραίτηση από το αξίωμα το οποίο κατέχει κάποιος για να διεκδικήσει μια άλλη θέση είναι κατά την άποψή μου αυτονόητη προϋπόθεση για να πείσει για την ειλικρίνεια των προθέσεών του. Ναι. Να το πω αλλιώς. Ξέρετε ότι αυτά τα οποία λέω τα κάνω. Αν εγώ κατέβαινα για υποψήφιο δήμαρχος, θα παραιτούμε από βουλευτής. Είναι το μόνο που το έχετε κουβεντιάσει καθόλου αυτό? Κουβεντιάσατε για μια δική σας τυχόν υποψηφιότητα? Όχι, έτσι δεν είναι. Καθόλου, γιατί εγώ εξ αρχής είχα πει ότι δεν με ενδιαφέρει ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας χώρος τον οποίο προσωπικά τον γνωρίζω καλά. Έχω μια πολύ δύσκολη δουλειά να κάνω σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής και θα παραμείνω στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τώρα, για να επανέλθουμε στα υπουργικά, δεν θα θες κάτι άλλο από τις γενικές πολιτικές? Όχι, τώρα για τις ΜΚΟ πρέπει να μας πει. Γιατί αν έχετε. Στο Υπουργείο σας είχατε στις όχι, εμείς αυτό δεν έχουμε. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για αυτή τη δράση των ΜΚΟ, ανεξάρτητα από ποια κυβέρνηση ήταν επάνω? Δηλαδή, αν είσαστε υπουργός εξωτερικών και αφήνετε όλη αυτή την ιστορία να εξελίσσεται σε μια ασίδωτη παροχή χρημάτων, δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιες ευθύνες? Να πω το παντελώς αυτονόητο, ότι το σύστημα ελέγχου των μη κυβερνητικών οργανώσεων την τελευταία δεκαετία προφανώς δεν λειτουργήσε καθόλου. Δεν υπήρχε λογοδοσία, δεν υπήρχε έλεγχος, δεν υπήρχε κάποια στοιχειώδη ανάλυση κόστους, οφέλους, γιατί δίνουμε τα λεφτά σε αυτή την οργάνωση και όχι στην άλλη, τι προσδοκούμε. Δεν ξέρω αν υπήρχαν απολογιστικά στοιχεία από τη δράση αυτή. Από ό,τι έλεγε ο Ρατσικιτζής, περίπου τα μισά. Από τη δράση 11-12 δίνανε για 6 βρήκε. Ναι, δεν θέλω να. Χοντρικά. Δεν θέλω να απαξιώσω το έργο όλων των μη κυβερνητικών Φοβάμαι ότι δεν είναι θέμα πάντως ενός κόμματος και τα δύο κόμματα που κυβερνήσανε και εναλλάχθηκαν στην εξουσία. Η δράση υπήρχε με τις ΜΚΟ. Γιατί τα ραβάλε σιγά-σιγά κοπήκαν. Λεφτά δίνονταν. Η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω ότι. Αν έχω καλή εικόνα για τα ιστορικά στοιχεία, ότι η μεγάλη έξαρση στη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων ήταν επί Γεωργίου Παπανδρέου. Μεταξύ 2000 και 2004. Και φαντάζομαι ότι όταν θα βγουν τα στοιχεία, διότι πρέπει να βγουν κάποια στιγμή όλα αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα, αυτό θα είναι απολύτως σαφές. Ναι. Άρα εσείς όμως δεν λέτε ότι ο Παπανδρέου φταίει, δηλαδή? Πώς λέω, ότι προφανώς και ο πολιτικός προϊστάμενος φταίει. Βεβαίως και έχει ευθύνη ο πολιτικός προϊστάμενος.
για το τι γίνεται στο Υπουργείο του. Αν δηλαδή κάτι γίνει στραβό στο δικό μου Υπουργείο, εγώ δεν έχω την τελική ευθύνη. Τώρα, όταν ήταν Υπουργό Εξωτερικών, δεν έδινε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρω. Πάντα όμως. Ναι. Σίγουρα θα έχετε ευκαιρία να την ρωτήσετε κάποια στιγμή. Πάντα όμως, για να τελειώσουμε και με αυτή την καραμέλα της ευθύνης, ο τελικός προϊστάμενος είναι ο Υπουργός. Αν κάτι πάει στραβά στο Υπουργείο, την τελική ευθύνη την έχει ο Υπουργός. Εντάξει, τώρα, άμα πάει κάτι στραβά στο δικό σας Υπουργείο, το ξέρετε, εσείς μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα. Πάτε στο κεφάλι σας να πεις, αλλά δεν μπορείς τώρα να ξέρεις τι γίνεται από κάτω. Εντάξει, όμως αυτό δεν είναι τώρα ο Ρόντος όμως ήταν πολύ. Μισό λεπτό. Όταν δίνονται 8 εκατομμύρια ευρώ σε μία μη κυβερνητική οργάνωση η οποία πάει και βγάζει νάρκες σε διάφορα σημεία του κόσμου, αυτό η κοινή λογική λέει ότι κάποιος θα έπρεπε να κάνει κάποιες ερωτήσεις για την χρησιμότητα και σκοπιμότητα μιας τόσο μεγάλης δαπάνης. Δεν δόθηκαν 80.000 ευρώ. Δόθηκαν 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί που θα έπρεπε να κάνουν τις ερωτήσεις θα ήταν οι πολιτικοί προστάμενοι. Προφανώς θα ήταν οι πολιτικοί προστάμενοι. Είχαν τεθεί τα θέματα. Εδώ σου λέει, το μας έλεγε ο Γιώργος εδώ, ότι χρηματοδοτούσαν ΜΚΟ για να φτιάξουν συνταγματολόγους για την Κούβα. Ήταν στα πλαίσια των λογικών της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ήταν μια υπερβατική θεώρηση της εξωτερικής πολιτικής, η οποία όμως κατέληξε να στοιχίζει πολλά λεφτά στον Έλληνα φορολογούμενο. Την ίδια ώρα που το δημόσιο ήταν μπάχαλο εδώ και δεν υπήρχε μηχανοργάνωση ούτε για τα στοιχειώδη, έτσι. Ούτε για τα έξοδα του ΙΚΑ. Εκείνες τις εποχές δίνανε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Έχετε καμία αμφιβολία ότι η αταξία, η έλλειψη μηχανοργάνωσης, η έλλειψη εσωτερικού ελέγχου, συστημάτων ποιότητας, βόλευε. Βόλευε πάρα πολλούς. Γιατί μας πήρε τόσο καιρό να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε. Εάν υπήρχαν συστήματα ελέγχου, αν υπήρχαν εσωτερικοί ελεγκτές, αν υπήρχε καλύτερη καταγραφή του συστήματος των δαπανών των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αυτά δεν θα βγαίνανε στην επιφάνεια πιο νωρίς. Πολλοί βολεύονται και κρύβονται μέσα από αυτό το οποίο αποκαλούμε μπάχαλο του δημοσίου. Και γι' αυτό και δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση σε απλοποιήσεις διαδικασιών. Τώρα, για πείτε μας αυτό για τα χαρτιά, για τις επικυρώσεις που. Τυχαία μάθαμε τώρα στο διάλειμμα, ας πούμε. Τι είναι με τις επικυρώσεις, τις καταργείτε? Βλέπετε. Επικύρωση εγγράφου. Όλες οι επικυρώσεις δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, η σφραγίδα δηλαδή που πάει και παίρνει κάποιος από. Το γνήσιο αντίγραφο. Ναι. Το γνήσιο αντίγραφο καταργείται με την ψήφιση του νόμου. Θα προσκομίζει ο πολίτης ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο του εγγράφου. Για φωτοτυπία. Μια ευκρινή φωτοτυπία. Και θα τεκμέρεται ότι ο πολίτης είναι ειλικρινής. Όχι ότι δεν θα τεκμέρεται ότι ο πολίτης είναι ένοχος για να πάμε να τον πείσουμε να βάλει μια σφραγίδα μέσα από μια διαδικασία που δεν αποκαλύπτει κανένα πλαστό τελικά. Για να ταλαιπωρούμε και τον πολίτη και τους εργαζόμενους στα ΚΕΠΗ σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Όχι το γνήσιο της υπογραφής, το γνήσιο του αντιγράφου. Από πότε θα ισχύσει? Εκεί πολλά αυτά. Δεκάδες εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Βεβαίως, το χρόνο. Θα ισχύσει από την δημοσίευση του νόμου, τον οποίο συζητάμε τώρα στη Βουλή. Εκτιμώ ότι θα έχει ψηφιστεί στην Ολομέλεια εντός δύο εβδομάδων. Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα. Δηλαδή, θέλεις εσύ να καταθέσεις ένα χαρτί στην εφορία σου. Ζητάει ένα χαρτί εφορία, ας πούμε. Οποιοδήποτε. Μέχρι τώρα έπρεπε να πας να το επικυρώσεις. Στο ΚΕΠ, στην αστυνομία, στο φωτοτυπία. Μπορεί να το στέλνεις και με mail ενδεχομένως, όπως κάνουν σε όλες τις σύγχρονες χώρες. Εκεί έχουμε ακόμα βήματα να κάνουμε, διότι δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω στο ζήτημα της υλοποίησης και των ψηφιακών υπογραφών και της βεβαίωσης. Της αυθεντικοποίησης του χρήστη. Να ξέρω δηλαδή ότι αυτός που μου το στέλνει είναι ο κύριος οικονομίας και όχι ο κύριος Καμπουράκης. Δεν μου λέτε κάτι, κύριε Υπουργέ, τώρα, μιας και εσείς τώρα που βλέπετε το δημόσιο όπως είναι και έχετε αρχίσει και μια διαδικασία για την οποία πολλοί σας κατακρίνουν. Ότι έχεις μπει μέσα ως χασάπης εκεί και κόβεις από εδώ, κόβεις από εκεί. Το δημόσιο σε 5 χρόνια πώς θα είναι? Θα έχει πολύ λιγότερο κόσμο από ό,τι έχει σήμερα? Διότι το σημερινό δημόσιο σε σχέση με πριν 5 χρόνια έχει τους μισούς. Έχει, όχι, τους μισούς δεν τους έχει. Αλλά έχει ήδη αρκετά λιγότερο κόσμο από ό,τι είχε πριν από 5 χρόνια. Ναι. Τα νούμερα, για να έχουμε μια συνολική αίσθηση, είναι τα ακόλουθα. Στο τέλος του 2009 είχαμε περί τους 920.000 υπαλλήλους, τακτικό προσωπικό και εκτάκτους. Και 10 και όλο. Και 10. 930. 926.000 για την ακρίβεια. Και 10 κεφάλαιο Α, δηλαδή όχι τις 10 οι οποίες είναι στο χρηματιστήριο. Μάλιστα. Σήμερα είμαστε στους 670.000 περίπου. Αυτό είναι το 926, μείωση, πότε ήταν? Τέλος του 2009. Η μεγάλη μείωση βέβαια. Φύγανε με συνταξιοδοτήσεις. Όχι. Η μεγάλη μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι περικόπηκαν δραστικά οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μάλιστα. Ως προς τους μόνιμους υπαλλήλους,
η μείωση είναι κοντά στους 90.000. Πρωτίστως μειώσεις λόγω συνταξιοτήσεων, δεν έχουν γίνει ακόμα απολύσεις στο δημόσιο, και της εφαρμογής του κανόνα 1 προς 5. Τώρα θα με ρωτήσετε μέχρι πότε το δημόσιο θα εφαρμόζει τον κανόνα 1 προς 5. Ποιο είναι δηλαδή το κατώτατο πλαφόν. Η συμφωνία η οποία υπάρχει με την Τρόικα είναι μια συμφωνία η οποία λέει ότι έπρεπε να είχαμε μειώσει από το 10 μέχρι το 15 το δημόσιο κατά 150.000 υπαλλήλους. Έχουμε κάποιες διχογνωμίες στο ποιους μετράμε σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά μπορώ να σας πω ότι εδώ στο 14, σε κάθε περίπτωση, όπως και να τους μετρήσουμε, αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί ένα χρόνο νωρίτερα. Άρα, συνοψίζω, πλησιάζουμε πια στο να έχουμε ένα δημόσιο το οποίο είναι στο σωστό μέγεθος και το οποίο μπορούμε να πληρώσουμε. Κατά συνέπεια, κατά συνέπεια. Ένα προς ένα δεν ξέρω αν θα είναι, μπορεί να είναι ένα προς δύο, να έχουμε άλλες αναλογίες ή επιλεγμένες αναλογίες ανάλογα με το που έχουμε πραγματικές ανάγκες. Γιατί και σήμερα ακόμα το γεγονός ότι έχουμε τόσους δημόσιους υπαλλήλους δεν σημαίνει ότι τους έχουμε κατά ανάγκη σωστά κανένα. Όχι, αλλά στις εφορίες δεν έχει, στα νοσοκομεία δεν έχει, αλλού έχει πολλούς. Η δουλειά, έχουμε κατά κανόνα πολλούς σε γραφεία υποστήριξης και λιγότερο στην πρώτη γραμμή επικοινωνίας με τον πολίτη. Ναι, θέλω να σας πω πάντως, κύριε Μητσοτάκη, αλλά ότι ο δημόσιος υπάλληλος σήμερα, όλοι οι δημόσιοι ακόμα ανησυχούν. Ακόμα τρέμουν. Μόλις τους πάει ένα χαρτί, υπογράψτε για την αξιολόγηση, υπογράψτε διότι αλλάζουμε τις δομές, σου λέει αμάν με διώξανε. Ναι, τώρα χαίρομαι που με ρωτάτε. Ναι, όλους, εγώ ξέρω πολλούς, όλοι, αμάν. Ναι, εμείς στο νομοσχέδιο το οποίο εισάγουμε στη Βουλή, κάνουμε και μια αλλαγή, μια πρώτη αλλαγή, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες, στο σύστημα αξιολόγησης. Και εισάγουμε την έννοια της συγκριτικής αξιολόγησης. Λέμε δηλαδή ότι σε ένα σύνολο εργαζομένων, σε επίπεδο μιας γενικής διεύθυνσης ή μιας διεύθυνσης, δεν μπορούν όλοι να είναι άριστοι. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ποια είναι η ιστορία των αξιολογήσεων στο δημόσιο μέχρι σήμερα? Είτε δεν είχαμε καθόλου αξιολογήσεις, είτε εκεί 10. Που είχαμε αξιολογήσεις είχαν όλοι 10. Ερχόμαστε και λέμε λοιπόν στον υπεύθυνο αξιολογητή σε επίπεδο διεύθυνσης, το 25% θα παίρνει άριστα. Το 60% θα παίρνει καλό βαθμό και ένα 15% θα παίρνει λιγότερο καλό. Δεν λέμε ότι οι άριστοι είναι 25% ντε και καλά, αλλά σε κάθε σύνολο 100 ατόμων, ναι, υπάρχουν 25 που είναι καλύτεροι και 15 κάτω που είναι χειρότεροι. Συνδέουμε τους 15, ναι. Το επόμενο ερώτημά σας είναι, μα τι θα γίνει με το 15%. Οι 15 χειρότεροι. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι ο σκοπός μας δεν είναι να τους πάρουμε και να τους πάμε στη διαθεσιμότητα. Το λέμε και στον νόμο ρητά. Από ναι.